Πάμε. Κύριε Δήμαρχε, ένα ακόμη έργο βρίσκεται σε εξέλιξη στη συγκεκριμένη οδό στο πλαίσιο ποιων έργων ολοκληρώνεται και αυτή την προσπάθεια. Γνωρίζετε την αγάπη για το πράσινο και γνωρίζετε ότι ήμουν για 4 χρόνια αντιδήμαρχος πρασίνου και περιβάλλοντος. Τα θέματα του πρασίνου της πόλης τα γνωρίζω πολύ καλά και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτό το οποίο αυτό το έργο που παρακολουθούμε σήμερα προσπαθεί να διορθώσει. Είναι η κακή κατάσταση των υδροδόχων, είναι τα παλιά δέντρα της πόλης, τα οποία με το ριζικό σύστημα που ανέπτυξαν, πετάνε τα πλακάκια του πεζοδρομίου, δημιουργούν μια άσχημη εικόνα και κυρίως ότι δεν έχουμε την προσβασιμότητα. Είναι άσχημο και για το πράσινο της πόλης, αλλά και για τους κατοίκους. Με την πρωτοβουλία που πήρε η Διεύθυνση Αστική Περιβάλλοντος, τα μόρια του Αντιδήματος, η Διεύθυνση και η Υπηρεσία συνεχίζουμε με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπλαση των υδροδόχων στην 4η και στην 5η κοινότητα και όπου αλλού χρειαστεί. Πάνω από 2.000 τέτοιοι υδροδόχοι και επιβιωθούν. Είναι νομίζω εξαιρετικά σημαντικό για την εικόνα της πόλης μας, για την ποιότητα της ζωής της και δεσμευόμαστε ότι η εικόνα του πρασίνου στην πόλη θα βελτιωθεί πάρα πολύ και με πολλά έργα που θα γίνουν σε πάρκα, αλλά όπου χρειαστεί σε κάθε περίπτωση, ούτως ώστε να έχουμε περισσότερο πράσινο σε μια πόλη που σε αυτό το τομέα πραγματικά υποφέρει. Η παρουσία σας σε όλα τα έργα της πόλης σας δίνει και το πλεονέκτημα και την ευκαιρία να συνομιλείτε και με τους δημοσιογράφους. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία από τον σαν μηχανικός να μην κοντά στα έργα και τους ανθρώπους της εργασίας και των κατασκευών. Από την άλλη πλευρά να έχεις και επαφή με τους πολίτες. Η πόλη μας έχει πολλά θέματα. Γνωρίζετε πολύ καλά τα προβλήματα αυτά τη ποιότητα ζωή. Πρώτο και κύριο πρόβλημα είναι το κυκλοφοριακό στην πόλη μας. Αλλά δείτε μετά ό,τι έχει να κάνει με την αναπλάσεις. Υπάρχει και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναπλάσεων δρόμων, ασφαλτοστρώσεων, υποσημάσεων. Και οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία είτε είναι μέσα στις δικές μας αρμοδιότητες είτε πρέπει να παρέχουμε σαν Δήμος, θα το κάνουμε. Πιστέψτε με, το δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά ώστε ο πολίτης να μην νιώσει εγκατελειμμένος, να νιώσει ότι κάθε μέρα γίνεται κάτι το οποίο βελτιώνει την καθημερινή κατάσταση.